Στην περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας κατατέθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 η μελέτη του Δήμου 2 Ολύμπου με τίτλο «Αντιπλημμυρική Προστασία του Δίου» προϋπολογισμού 3.714.600 ευρώ άξονας προτεραιότητας, αηφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής». Η μελέτη αφορά στη διευθέτηση τμήματο του ρέματο τη Αγία Κόρη και κατασκευή τάφρου επαρκού διατομή που θα διοχετεύει τι πλημμυρικέ παροχέ στον τελικό αποδέκτη τάφρο τη Νέα Εφέσου. Με τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του προτινόμενου έργου, αναμένεται να αντιμετωπιστεί πλήρω το γνωστό πρόβλημα τη περιοχή, συμβάλλοντα στην αντιπλημμυρική προστασία και θωράκιση τη Δημοτική Ενότητα του Δίου, που εξαιτία τη θέση στου πρόποδε του Ολύμπου πλήττεται πολύ συχνά από καταστροφικέ πλημμύρε τόσο στι καλλιέργειε και του οικισμού, όσο και στα υφιστάμενα έργα υποδομή που έχουν κατασκευαστεί. Επιπλέον θα δοθεί λύση σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα τη πρόσβαση μέσω τη επαρχιακή οδού Κατερίνη 2 στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Σπυρίδωνα, Κονταριώτησα, Βροντού, Καρίτσα και Δίου Πλατανακίων. Μετά την έγκριση τη χρηματοδότηση, αναμένεται να κατασκευαστούν τα εξή έργα. Κατασκευή τριών αναχωμάτων στο ρέμα Αγία και τη συγκράτηση φερτών υλικών. Κατασκευή δύο τεχνικών έργων σε θέσει που τέμνεται το ρεύμα με υφιστάμενου οδού. Κατασκευή τάφρου 2,5 χιλιόμετρων. Κατασκευή τεχνικού έργου στο σημείο σύνδεση με την τάφρο τη Νέα Εφέσου. Μετά την ολοκλήρωση τη διαδικασία για την κατάθεση τη σχετική μελέτη, ο Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, κ. Γιώργο Παπαθανασίου, δήλωσε. Παρά το γεγονό ότι ο Δήμο μα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υπάρχουν σημαντικέ δυσκολίε στη λειτουργία του, εμεί ω Διοίκηση, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τι αρμόδιε υπηρεσίε του Δήμου και άλλων φορέων, αξιοποιούμε υπάρχουσε μελέτε και τι επικαιροποιούμε, εκπονούμε νέε μελέτε και γενικά κάνουμε πολύ μεγάλε προσπάθειε για να προσελκύσουμε ευρωπαϊκά και άλλα κονδύλια ώστε να ελοπιθούν έργα ουσία στην περιοχή μα. Όσοι δεν αμφιβάλλουν για την εκτιμότητα του Δήμου μα σε ανάλογα έργα, ασκοπιάσουν μια μέρα από την τεχνική υπηρεσία, προκειμένου να έχουν άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση και όχι απλά να δημιουργούν εντυπώσει στα μέσα μαζική ενημέρωση. Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίε μετά την κατάθεση τη αντιπλημμυρική μελέτη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Αστράκη 2007-2013, αναμένεται να γίνουν έργα που θα θωρακίσουν ένα τμήμα τη περιοχή τη Δημοτική Ενότητα 2 από πλημμυρικά φαινόμενα που προκαλούν μεγάλε καταστροφέ, οι οποίε για να αποκατασταθούν χρειάζονται πολύ μεγάλο ύψου κονδύλια, που σήμερα δεν υπάρχουν πια στον κρατικό κορβανά.